να ρίξουμε αυτό το, θέλω να πιστεύω, όμορφο αποτέλεσμα που έχουμε ετοιμάσει για όλους σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή σας παρουσία και λέω και για τη σημερινή σας, διότι είναι η δεύτερη φορά που θα ανεβεί το έργο στην ενορία μας. Την πρώτη φορά ήταν την προηγούμενη Κυριακή, ήταν, θα λέγαμε, sold out η παράσταση και δυστυχώς πολλοί από εσάς γνωρίζω ότι ήρθατε, δεν μπορούσατε να μείνετε γιατί δεν υπήρχαν θέσεις. Δόξα τω Θεώ, τώρα έχουμε ακόμα και λίγες και εμείς ακόμα θέσεις, αλλά έχουμε χωρέσει όλοι και είμαστε ήδη, νομίζω, άνετα και όμορφα. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναόφια Αναλήψεως Τραπετσόνας και να σας καλωσορίσω ως μέλος και εγώ της θεατρικής ομάδας ενηλίκων της ενορίας μας. Είναι μια θεατρική ομάδα η οποία ξεκίνησε το 2018, εάν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, μέσα κάνω λάθος! Όχι! Το ξεκινήσαμε. Έχουμε ανεβάσει αυτή τη στιγμή δύο θεατρικά έργα. Μία διασκευή του Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρ και το Ζητείτε Ψεύτης. Νομίζω ήσασταν σε αυτή την παράσταση. Και πριν COVID εποχή είχαμε ξεκινήσει να ετοιμάζουμε την παράσταση που θα παρακολουθήσατε, την Εράιδα και το Παλικάρι, του Τουνάκηδες και Πρωτάκηδες, η οποία μας κράτησε 3,5 χρόνια για να την παρουσιάσουμε τέλει σήμερα. Δυστυχώς αυτή η περίοδος ήταν για όλους μας καταστροφική, θα έλεγα, και οδηγηρή. Δόξα τω Θεώ όμως που τώρα βρισκόμαστε, έχουμε επιστρέψει και νομίζω ότι τα παιδιά με την ίδια θέληση σκεφτόμασταν, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, να το κάνετε διασκευή και το έργο πλέον, γιατί θα δείξουμε πώς θα ήταν η Νεράδα και το Παλικάρι κάποια χρόνια μετά. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε με άλλους τρόπους. Πολλοί με ρωτήσανε πώς επιλέχθηκε το έργο να ανεβεί σε μια ενορία, η Νεράδα και το Παλικάρι. Τους απάντησα λοιπόν ότι έχει ένα πολύ όμορφο σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Είναι δύο οικογένειες στην Κρήτη, οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ακόμα από τώρα, Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Φουρτουνοβροντάκηδες, τέλος πάντων. Οι οποίες το μίσος κρατάει, δεν ξέρουν κι αυτοί από πότε. Έχουν λοιπόν μια βεντέτα που δεν ξέρουν πότε ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε. Όπως κρατάει. Υπάρχουν τα παιδιά των δύο οικογενειών, το Κατερινίο και ο Μανούσος, τα οποία δεν γνωρίζονται και ερωτεύονται. Καταστρεπτικό αυτό για τις οικογένειες, καταλαβαίνετε. Είναι ανεπίτρεπτο. Πάει να γίνει σφαγή στο νησί, στο χωριό και τη λύση ποιος τη δίνει? Τη δίνει ο ιερέας του χωριού. Με την αγάπη, η οποία αγάπη ενώνει. Να λοιπόν, έχει και ένα ωραίο σύνθημα να μας δώσει σε όλους ότι η αγάπη είναι αυτή που ενώνει και η εμπιστοσύνη μας να φέρνει και στην Εκκλησία, γιατί και οι ίδιοι πήγανε μαζί με τον ιερέα και βρήκαν τη λύση για να τελειώσει έτσι όμορφα αυτή η ιστορία που θα παρακολουθήσετε. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα τα πούμε και στο τέλος. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα σας παρακαλέσω μόνο για δύο πράγματα. Να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο και όσοι έχουμε παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ όσο γίνεται να κρατήσουμε ένα επίπεδο ησυχίας για τους ηθοποιούς μας. Επίσης, επειδή υπάρχει ένα διαδραστικό μέρος έτσι, στο χώρο εδώ, παρακαλώ οι διάδρομοι να είναι ελεύθεροι. Καλή διασκέδαση όλα και ρωτήσεις τα παιδιά. Αυτές οι δύο οικογένειες, χωρίς ένα πολύ παλιό μίσο,
Κανείς μέχρι τώρα δεν μπορείς να καθρέψεις. Και πού έφερετε αυτό το μίσος, κύριε Πρόεδρε, μήπως σε καμιά βιντέτα. Μακάρι να είσαι, μακάρι να είσαι εκεί. Πολλά πράγματα γίνονται μαλλιά κουμπάρια και δεν ξέρω τον λόγο, την ιδία. Είναι πολύ παλιά σου λέω, που να την θυμούν. Φαντάζομαι ότι θυμόντουσαν κιόλας. Ευτυχώς που δεν γίνεται στα άλλα ερωτήματα. Συλληψτέ μου λες, κύριε Πρόεδρε. Η Φουτουνάκης είναι την κόρη την Τζούπα. Την Νεράιδα. Νεράιδα του λένε. Καπτελινό του λένε. Μα ίσω την Νεράιδα. Την Νεράιδα δεν την φαντάζομαι. Και μην λες, κύριε Πρόεδρε, μην λες. Για εμάς οι τσιμπούρες και τα μελανούλια και για τους βροντάκιδες, οι σαλιάρες και οι γάβρες. Άντε και καλή σαλιά! Προτιμένες κύριε Πρόεδρε, αυτή πάει και για ψάριμα. Τι για ψάριμα πάει. Και στα παιδιά τι κάνει που μάθω, α! Που τσαμάνε ράδια και κουτόνια στα παιδιά τα καϊκούνια. Τότε δεν τίποτα. Που να κοιμήσεις που τα πουλάει που βραμάζεις. Τι βγαλάς τη μεγάλη έργο! Πόπο πράγμα που σα λέει! Εδώ το αναφέρεις τόσο βρύνη! Εδώ η φρέσκια συναντρίδα! Αχ, και ποιος θα πρωτοπάρει! Το σταφύλι και χτυπάει! Εγώ εδώ θα παίρνω όλα τα σουρινιά σε αχιλιάκο! Α, πολύ που με βγάσεις! Εγώ γύρω 500! Όχι, καλός πάταλος! Μόλι δεν τα ρίχνω καλύτερα στη θάλασσα! Δεν πω πως έκανε και ψυχικό! 2.000 κι όπως θα θέλει! Εγώ! Σιγά μωρέ! Όποιος πάρει τα ψάρια, θα πάρει και τα σταφύλια. Ακούς, είναι πολύ χαρηγμένο πλάσμα. Δώρο του Θεού κυρωματά. Γιατί να ακούς πως τα γουδάει, θα ρίξεις πως θα έχεις εμπέδει από τα χείλη. Είμαι και καλή με φωνή. Αϊδωράκι! Αϊδωράκι το πουλάκι μου! Κάθε βράδυ σ' αυτό το καπηλιό είναι τεγλέτη κούβερτο! Μα δεν είναι λες και φρόντια που μια πουλιά έτσι. Ναι, όμως το κουπέλα είναι. Την ουσία έχει καλή φωνοσύνη, ψαρόπα και καπηλιό. Πώς και δεν έγινε ανάρπαστη, γιατί την παντρεύτηκε. Φαίνεται πως δεν τη λάβωσε ακόμα το βόλι του έργου. Έπειτα, στον τόπο ασχηματάρι, οι κοπέλες θα μπαίνουν ως προξενιό. Κόψα αυτή τη ζαμπαγουδιά. Άμε, τώρα, λέτε πάντως, στο Φουρτουνά της, προξενεύει την κόρη του με ένα πλούσιο ζωέμβρο από τα Χανιά. Το σκανδελά! Ζήτουν τα εκτέλη όλα αυτά και χρόνια, πήγαν κουτσουμπόλα, πήγαν κουτσουμπόλα εσύ. Μικρός το προσκυματά μου, τίποτε δεν κρυφό. Δεν μου λέει, δεν μου λες την πρόεδρε. Ο Βουρντάξης. Έμαθε για το προξενιό της Μιράντας με τους κατάλληλους. Και είναι σωστό πηδίο. Να, Φουρτουνάς, τους καταλάς, έρθω. Το Φουρτουνάκι μου, προβλέπω το Φουρτουνάκι να τρώει τη μουστάκη. Γι' αυτό θα και εγώ να μαζί με όλους καταλάβεις. Έτσι στο κοινό αυτό τη λόγω καταλάβει. Δίκω όργανα, δίκω βαγκοπότη. Την Κυριακή να πάρει όλου του μαλλιμένου χθε και να τα καλύτερα να κάνουμε τα ροδοσύματα. Συμφωνεί. 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 Α σκάσουμε, μωρέ, πιο φρικτό. Α σκάσουμε. Θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Είναι αυτό που έχω καταλάβει. Αλλά εγώ δεν έχω μαλλιώσει τη λέει ότι θα το γιορτάσει. Που σκεφτάμε το μισό ρε του Μανούσου μας. Σταμάτα η γυναίκα. Είναι άντρα λίγο του κουμπαλού. Σταμάτα η γυναίκα. Πες και κάποια από όσους καταλάβεις και οδούν τα πάντοντά τους να γίνω που παίρνει και όλο το νησί. Γιατί θα γίνεις που γίνεις καλέ. Γιατί θα γίνεις που γίνεις καλέ. Γιατί θα γίνεις που γίνεις καλέ. Σε κάνει το χωρά κομμάνο παρά να πούν ότι έχω έστω και μια ιδέα λιγότερη από το καταλαβαίνω που θα κουράξει.
είναι και αυτό. Ευχαριστώ! Θα πάω στην τελεύρα. Ήτανε πάλι, τι θα έκανε. Θα πάω στην τελεύρα. Να στείλει μας το μανούσο, να κατέβει πέρα το θέλω. Και γιατί ο γιος του Βρουντάκη μένει στην Αθήνα. Τον έστειλε ο πατέρας στην Αθήνα από μικρό παιδί. Γιατί φοβόταν μήπως μεγαλώνα στο νησί σου, έχουν έτσι τα πράγματα και αγαπήσει την κόρη του Βρουντάκη. Δηλαδή ο γιος του Βρουντάκη δεν γνωρίζει την κόρη του Βρουντάκη. Πολλά γνωρίζει. Ο τότε που πήγε στην Αθήνα δεν ξαναπάει την κόρη στο νησί. Και στην Αθήνα τι κάνει. Είναι μεγάλος μάστορας. Μιχάλη, πώς έγινε. Όχι με την το. Μάστορα στο ζεμπέλικο. Α, κατάλαβα. Την πήρε τη μόρφωσή του. Έγινε παραμορφωμένος κι αυτός. Άκουσε και πρόεδρε, από όσο πρόλαβα να δω, έχετε πολύ όμορφο τόπο. Ο τόπος μας είναι όμορφος και καρπερός και ματά. Αν είμαστε αγωνιασμένοι, θα κάνουμε θαύμα. Γι' αυτό θα γίνει που το ενημερώνω. Να είστε σίγουρος ότι οι εκρούμενες μου ματάρες καρακώστας δεν θέλω να σε βοηθήσω, κύριε Μαντά, αλλά σε πολύ δύσκολο βλέπω. Χρόνια τώρα παιδεύεται ένα άγιο άνθρωπο. Ο παπά του χωριού, ο παλικόρη. Κι εγώ, ο πρόεδρο τη Βεντάξη. Και τόσοι άλλοι θα του μάθουν στο φυλακή. Αλλά τίποτα, το μίσο μίσο. Κι όμω, ούτε να κατέχω το για τον Ινωματά και τα ούτε. Αγαπητοί Βρουντάκηδες, Φορτουνάκηδες. Φορτουνάκηδες και Βρουντάκηδες. Βρουντάκηδες.
καιρό. Για να υπάρξουν στάξει της υγείας σε έναν τόπο, πρέπει κάτι και του να είναι γουνιασμένοι και αγαπημένοι. Ναι, ιού! Είναι ο Μεγόνος! Σας παρακαλώ την κυρίστηρη κύλη! Λοιπόν, αφήστε μια κατανόητα μέση, γιατί κάποιος θα μπορούσε να την πάρει. Να την πάρουν οι βροντάκοι, δες που είναι ο θες παρακαλώ! Εσύ ήσμαρε! Εσύ μπορείς να πας πάει για αυτόν τον τόπο! Αυτό! Μπράβο! Έκανα λόγια σου βροντάκι, να μην ρεθούμε στα χέρια! Ησυχάστε, Χριστιανοί! Πάψτε πια να δουλεύετε στον καθένα. Τελειώστε για τον καλό του τόπου. Δεν γίνεται αυτό, πατέρα, τώρα το μίσο είναι διάκριτο. Η αγιό σου το ξέρει πολύ καλά. Ένα λεπτό, κουπελιά μου. Μπορείς να μου δώσει μια εξήγηση. Άμα μπορώ, γιατί όχι. Είπες ότι του μίσου είναι αγιάτριτο. Και ότι μισείς τους γροντάκιδες, έτσι δεν είναι. Και θα τους μισώ ίσα με τα ποτά μου. Μπορείς να μου πεις του λόγου. Ηλικία! Βεβαίω! Διότι. Α, κάστα από εγώ και το μεταξύ μου, εγώ! Άσε, τώρα το λέω εγώ, φεύγω! Εμένα να σου πατέρα! Απ' τα λεφτά, ηλικία! Σιωπή! Εμένα, ρώτησε, εγώ! Σωστά! Πίστε, εσύ, εμένα! Άρα, τι φροντάκι! Λοιπόν, κύριο Ματάκα μου! Καλό ανθρωπάκι, φαίνεσαι καλό, καλό. Από πού δεν κρατάει η σκούφια σου? Απ' την Ανούρου, Ζαχνούρου. Επί του θέματος, παρακαλώ, επί του θέματος. Επί του θέματος, σούστο. Λοιπόν, πριν δύο, τρεις, μπορεί και τέσσερις αιώνες. Α, προσφάτως δηλαδή. Βέβαια, προσφάτως. Διότι ο προπάπος του προπάπου του παππού μου πρόκειται μάλλον λόγος φορτουνάκης με το όνομα. Εμαχαιρώθηκε ισόπλατα από τον προπάπο του προπάπου του παππού τον Φροντάκιο! Τον Φροντάκιο! Σώματα δεν φλόματα! Σώματα! Θα το σκέφτατε μαχαίρι, ο προπάπος του προπάπου του παππού του παππού του σώματα δεν φλόματα! Ο προπάπος του προπάπου του παππού μου πριν από το σώμα! Εσύ δεν το σώει! Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Πάτσε καιρό το βαθμό μας, είναι όλα ψώματα και κακίνες! Κοίταξε, αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι μου είπα! Ο παππούς του προπάπου! Όχι, γιατί μου το χαλάσε! Ο προπάπους του προπάπου του παππού! Α, πες μη έτσι και δεν καταλαβαίνω! Ο προπάπους του παππού! Όχι, ο προπάπους του προπάπου! Του προπάπου, ο προπάπου! Λέτε να πει τα τέκη να μουνιάστε! Να μας αφήσει την ησυχία μας και να αφήσει τα παπούτια σας και τα προπαπούτια σας. Κάνε το χρόνο του Βάου! Πάμε με εσύ τα βρει άνθρωποι! Από στόμα λίγου ή τα περιμένεις να ακούσεις! Ναι, είδες εσύ! Είσαι να μάθεις το παντιάρα μου! Εσύ να πουν το! Μπράβο! Εσύ μόνο που σου λέει ζηλέγεις! Για το σκανδελάκι σε έχει παράξει και τα μεγάλια κόμισα. Και είναι και κούκλος. Είναι κόρη μου. Εσύ μάθες, δεν κάνεις το γιο σου προξενιό. Με μία Αμαρτάνετε χριστιανοί! Αμαρτάνετε για μένα την προτάση! Εσύ μπορείς να μάθεις! Με!
πληρώ. Όλοι!
Έτσι και από το μάτι. Να μου σου
Έχουν δεν έφαγα πιο νόστιμο φαγητό, μάνα. Α, και αυτό το κρασί είναι μπάλσαμο. Βαρθώ! Αν δεν σορτάρω, δεν θα μαγείρει η γυαλά. Και τι θα μαγεί! Μετά από τον ψωμί να πάτε να μην δεν άλλαξε η Μαρουσό, ε! Κουμπί, αλλά πιστή. Γι' αυτό και δεν κατάω. Πού λες, Μαρουσό, παιδί μου. Αν γίνει ο καιρό να πάτε εσύ. Θα κάνω και εσύ την οικογένειά σου. Ε, τι να σκεφτεί, Μαρουσό. Τι σταθμένο. Δεν είσαι εύκολα για να κάνεις υπογένειά. Όπου και έχω μου πει ούτε άλλο. Τι τα πράγματα θα πάνε να μάθω. Μείνει πατέρα, μείνει. Μείνει. Τι μου σου λέει μείνει. Τι μου σου λέει πω. Τι θα παρήξει το γαμό. Μόνα πατέρα, δεν βλέπεις τις τουρίστριες που έρχονται στο χωριό, ε. Άσε, τις βλέπουμε και να μην σου φόρια. Εγώ, ιδέα μου. Σου βρήκα τη γυναίκα που σου ταιριάζει. Νικοκυρά. Πρικισμένη! Όμορφη! Τι κόλπη το σκαλωρέτσι! Κι αυτό και σε κονάσα, έπαιρνε για όσο με λόγο. Να τη δω πρώτα, πατέρα, τι έτσι γουρούνεις του σακί. Σε λέω, θα θέλει. Θα δει τα ευδοκίνητες για τα κουβεντιά. Εντάξει, σου χάλασα εγώ ποτέ θα πήρει, πατέρα, αδικά μας. Αλήθεια, οι φουρτουνάκηδες, τι γίνονται. Αυτή είναι τα κάναμε. Δεν ξέρω πώς θα τους φόβες από με συγχωρείς, πατέρα, νόμιζα πως όσο περνάνε τα χρόνια... Τόσο νομίζω μας για δάσεις, μεγαλώνει. Καλέ, καλέ, τα μάθατε. Σας έκοψε και το μαγειτό. Τι γίνεσαι, πατέρα, μου ήρθες, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, κυρά Μερό. Κοίτα. Καλό ήταν η στόρη το νέο. Δεν το πήρα στο προξενήτρο. Μια χάρα ρε συνήθει πάρτε μη πιο κουνάκι. Πού, 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 τι τα πάρτε, τι τα πάρτε. Πού να σας τα λέω. Σωστή κομμωδία. Χάρασε το προξενιό μου το σκαρέλα. Τα μάτσα τα. Μια προξενήτρα, του κύριε του στόματι μου, συγγνώμη, μάτε. Καλά, δουλειά σου. Αντίρρημα!
Εδώ είναι. Όχι. Γιατί σταματήσαμε. Λυπήσιμο παιδικό. Αν το μάθω αυτές, που θα με κρεμάσει ανάποδα. Τι φοβάσαι, μωρέ. Θα πάρω το φταίξιμο πάνω. Πες μου μόνο που είναι το σπίτι. Αν το μάθω στο χωριό, βρουδούλη δεν θα μείνει όρθιο. Δεν θα με δει κανείς εκτός από αυτήν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνεις. Όχι, μωρέ. Σιγά σιγά θα πέσει κοπελιά με τον μαλακό. Εγώ αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα σε σκοτώσει. Θα είναι γλυκό σου αυτά. Και πώς θα καταλάβει αυτά που θα λέω. Πάει την γλώσσα σου, μωρέ. Δεν πρέπει, μωρέ. Καλά, δεν είσαι. Θα πάω που κάνει την κόρη σου. Σιγά τη λεμπέτσα. Είναι εδώ πέρα. Είναι, Θεία μου, είναι.
μας έφυγε η κυρία Νερό. Σοβαρά. Μη μου το λες, αλήθεια. Και λεγιόμαστε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Τώρα ησύχασα. Χαίρομαι, γιέ μου, που ακούς τον πατέρα. Αν δεν ακούσω τον πατέρα μου, ποιος θα ακούσω. Δεν μου λέω. Θα ήθελα να δω πια τους πρεπιγάλιους. Όχι σήμερα, πατέρα. Λέω να κάνω μια βόλτα στο χωριό. Μπορώ να πάρω το άλλο. Σαν πως δικό θα γίνει. Μαζό! Μάλιστα! Να ξετάρω και βάλει καινούργια σέρα. Κάιτε, Μαρουσό. Μονογέ μου, πρόσθετε μακριά τους κουτουλάτσιδες. Τι λες, πατέρα, συμφώνω εγώ κοντά τους. Για να μην μας μισούμε μια φορά, εμείς τους μισούμε 10, 10, 20, πέρα αυτά που λες. Έχουμε πεντάλογο. Εντάξει, έρχομαι. Λοιπόν, γεια σου, πατέρα. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, κύριε Βερόπη. Και μην ξεχνάς το προξενείο, ε, καήκαμε. Σε βρήκανε κουζουλό και σε κοροϊδεύει. Όχι! Το είπε και ο πρόεδρος, τον κύριζομαι. Μην παίρνω την μορφιά μου. Το μάνα σου. Τον έφερε ο κύριος όταν έμαθε ότι δίνω την κόρη μου στους καταλάτσι. Του προξενεύουν το δελειό του και στο δελειοκάρι. Βλέπεις μεγάλη πίτη. Πρέπει να πω στην κόρη μου να μείνει επαέ. Στο σπίτι να μην το κουτώ. Ε, τι έγινε, συζητάνευσες. Πότε δεν είναι καλύτερα, πατέρα μου. Κόρη μου, έχω άσχημο χαβέρι που θα σε κουτουνιάσει. Σαν τι. Ήρθε, λέει εκείνος ο ωραίτερος, ο Μανούσκος, ο γιος του Μπροντάρη. Και τι μοιάζει με εμάς. Μας γεννήσει στον νόμο, μπορεί και να σε προσβάλλει. Καλύτερα να μείνει σε παέ, στο σπίτι. Τι λες καλέ που θα κλείνω το εγώ μέσα για αυτό το ψωριάρι. Θέλω να πάω στα κτήματα. Και άμα τον ανταμώσει. Ε, και τι τα χέρια μου. Για αν με προσβάλλει όπως λες, αλλάζω την κουφέρα μου. Επάνω! Με εμφέρνησε εσέ κόρη μου, μπράβο! Πάω να στείλω τηλεγράφημα στον εμπέτη μας ότι είσαι καλά γιατί ανησυχάει ο άνθρωπος. Ναι, κοίτα, μην το ξεχάσεις, ε! Όχι, όχι, πάω, πάω! Ωχ, αγαπητικό! Γιατί φοβάμαι τότε ότι θα έχει πει αίμα. Για να το χάσω.
Είδε το μίσο σου συμποδεσμένη. Χρόνια φώναζα. Αγάπη, αγάπη. Αλλά εσύ πού να. Και τώρα. Τώρα σκέφτομαι να συμβουλέψω το κοντάκι να στείλει πάλι πίσω εδώ του Αθήνα. Όχι, δεν θα το κάνει αυτό. Ξέρω πώ μου είναι πολύ σκληρό, μα δεν μπορώ να πάω αλλιώ. Τα καθηλώδη και των αδίκων τόσε ψυχέ. Ανάθεμα αυτό το μίσο. Γιατί με μεγαλώσατε με αυτό. Αφού είναι τόσο γλυκιά, τόσο όμορφη η αγάπη. Εγώ στάθηκα. Τα θες και τα πάω. Με αγαπάω, ρε Μανουσό. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή με αγαπάει. Την αγάπη να φύγει, καταλαβαίνω. Μακριά από μένα. Θες να την κάνω να γίνει απλά. Ανάγκη, δεν εννοώ. Κάτσε και μπορεί. Στα μάτια που παντρεύομαι, με το μετά είναι σωστικά. Θες ότι είσαι. Ρωτήσω ο Μανουσό, πέρασε. Υπάρχει μου αρέα από την τατσικότητα ο Μανουσό. Θα κάνω πως παντρεύομαι. Και να είσαι σίγουρη πως το Κατερινιό θα με ποντίσει. Thank you.
να σκέφτεσαι. Για τα δε μου. Άσε με, πατέρα. Έχω και εγώ το δικαίωμα μια φορά να είμαι στις ευχές μου. Α, και ευχές σήμερα. Πρέπει να σου πω ευχάριστα. Το βράδυ έρχεται το λεβέντης μας. Έχει το σκεντατάξι. Καλά που μου το έπες να ρίξει καρδούλα. Για αυτό στο πετερό. Για να χαρείς. Μόλις τη στέμα με πέσε καλά, δεν κρατιέται, έρχεται. Απ' τη χαρά μου, πότε θα το ρίξω το πεντοζάρι. Με το ζάρι είπα, έτσι. Όχι, κόρη. Το βράδυ. Και τα παίρνω. Και θα πιούμε το πιο πληγό κρασί. Α, να σε βλέπω ευτυχισμένη κόρη μου, θα πάω και σκοτάλι. Thank you.
ας μην κολλάζουν. Εμένα! Εγώ είμαι γιος αυτού του... του Αθουνάσου! Αθουνάσου! Έχουμε Αθουνάσου να είμαι εδώ σας! Μας είσαι από τη Σιβηλιά! Από τη Σιβηλιά όλοι! Εγώ είμαι από τα Σφατσά! Τι πώς είναι!
Πήγε να φώναξε αμέσως τον Κατερινιό. Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά. Να δώσω πρώτα το κρασί. Βράσε τη δουλειά για το κρασί. Άι, φώναξε τον Κατερινιό. Φτάνουν τα στόλις με το πέσεις. Εδώ, περιμένουν. Εδώ, καθρός. Αυτό είναι προσβολή. Πάω να φύγω. Κάτσε κάτω, μωρέ. Παγώθηκες. Άσε, πάω να φωνάξω μόνος. Θα κάτω και θα το πάω. Έλα, Παναγία μου! Τι είναι αυτά, αυτά είναι στολίσματα, μωρέ! Κοίτανε συνήγενε του! Το κολλή που μου έγινε, συγκυρώστε με αίμα! Συγκυρώστε αίμα, κι εσύ! Μην τα πες πάνω σας, δεν τα πέρα πράγμα, μην κάνει πάλι το αφουτουνάκι! Εσύ είναι τη χώρα σου, θα κάνω το σύνδιο του γιού μου, για να μην λάξει! Σταματήστε! Δεν πέστε κανείς τον άκη! Τα μάτια δεν με νοιάζει να όρθετε όλοι σας! Το παρέθηκα το μισό σας! Το παρέθηκα! Κατερινιό! Κατερινιό μου! Μα μισό μου! Σαραβάω! Μεγάλο μακριό. Στο καλό παιδί. Γεια σου, Μαρά.
αίμα σου έγινε πραγματική μπουμπουλή. Καλά, το πούμε πώ γίνομαι καρύτσα. Σταμάτα, Μαρία. Αλλιώ δεν τέλειωνε αυτή η ιστορία. Αφού δεν θέλουνε, θα την κλέψω. Πάμε μόνο να μα φανεί τη μάνα. Ο καλό μου, ρε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να ξεχνάω. Μου λε, τώρα σου κάνω τα πόδια μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, όπω είπα, εσύ θα αναλάβει το φύλλα. Και εγώ θα κλέψω το Κατερινιό. Θα αναλάβει εσύ, θα την αναλάβει το σχέδιο, θα το κάνει εσύ. Ποιος θα κλέψει μόνο το Κατερινό. Εδώ, είναι αυτό που πιάθει για μένα. Μόνο το δεις να της κλείσει το στόμα. Μπορεί να τρομάξει και να φωνάξει. Ένα, σου, ένα σου. Έχω κλέψει κατσίκια εγώ, δεν είναι πρώτα. Δεν έχω κλέψει κατσίκια εγώ, δεν είναι πρώτα. Πάμε, μάρε, έχω βάλει όλια λύση. Πάμε. Το φάει θα μείνει, το φάει! Άσε το παπιό να φάει, δεν θα μας δει κανείς! Όχι! Εγώ τα φέρνω. Είπε μόνο νερό. Μας έκανε ξεφτύλα στο χωριό, θέλει να φάει κιόλας. Ναι! Ναι, είναι ασύ ψηλό, δεν έκανε παπιό μιλό. Πάμε και εκεί πέρα στο μέλεσα. Όχι, το πετατήσαμε, παιδιό, ποιος θα ούσεις. Αυτό το φαρμάκι σκότωσε τα παιδιά σας.
άνθρωπος, κομμόνιασμα! Η αγάπη θα τους καθρέψει όπως έτρεψε και εσάς! Ελάτε παιδιά, σκοπείτε! Μπράβο, παιδιά μου! Μπράβο, παιδιά μου! Έκανα ρε, παιδί κούτα!
Λιώτης, τάξη! Αγαπητοί Φουρτουνάκη, τρεις και Φουρτάκηδες! Thank you.
το παλικάρι. Το ξέρουμε όμως όλοι πως ως φουρτουνά, βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες. Να μην ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος είναι... ο πρωτεργάτης αυτής της θεατρικής ομάδας που είχε την οργάνωση και το συντηρισμό όλων μας. Μα, για την μικρά γράμμα να μου κάνω. Θέλω γυαλιά, ρε. Γι' αυτό και θα θέλαμε να του δώσουμε ένα δώρο από καρδιάς ως μία ανταμοιβή για την αναεπομονή και τον χρόνο που διέθεσε μέσα από αντίξωες συνθήκες. Είναι ένα δώρο που πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο, καθώς θα μπορεί να δώσει τη συντροφιά κάθε φορά που θα φέρει για ένα ταξίδι ή θα χρειαστεί να μεταφέρει τα ιερατικά του άμφια και όχι μόνο. Βαλίτσα είναι, να μην ανοίξουμε. Να ανοίξουμε. Εκεί είναι βαλίτσα, πρέπει να ανοίξω, κάνω unboxing. Ωραία, κάτω Βαλίτσα με διώκουμε! Όσο σε μιλούν και σε αγαπάμε
να ξέρετε ότι το έχω πει πολλές φορές. Να το πω τώρα, την ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο αντιδημάρχους μας, τον κύριο Τσίκη και την κυρία Περδίκη, που ήρθαν σήμερα εδώ και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Και θέλω να πω ότι πάντοτε ο Δήμος μας είναι κοντά μας και μας θυμάται με την παρουσία του, και όχι μόνο, το νιώθουμε κοντά μας και πρέπει να το δηλώσουμε και να τους ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς για ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και για ό,τι θα κάνετε και στη συνέχεια, γιατί θα σας έχουμε για χρόνια ακόμα, δεν τελειώνουμε κάπου εδώ, χρόνο. Πιστεύουμε ότι θα σας έχουμε για καιρό ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι δική μου τιμή να μπορώ να δουλεύω με ανθρώπους σαν εσάς. Και κοιτάξτε, αυτή είναι μια ομάδα που ξεκίνησε, μια μικρή ομάδα ξεκίνησε και η ομάδα αρχίζει και μεγαλώνει. Και αυτή η ομάδα που μεγαλώνει είναι η ομάδα που μεγαλώνει μέσα στην ενορία. Και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε και σε εσάς, να καταλάβετε ότι η ενορία, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ όμως, δεν είναι ούτε οι παπάδες, ούτε οι ψάλτες, ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη που ξέρουμε αυτό εδώ, δεν είναι οι επίτροποι, δεν είναι οι κυρίες που βοηθούν στο φιλόπτωχο ταμείο ή κάπου αλλού, ενορία είμαστε όλοι μας. Εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και εσείς χωρίς εμάς και με την αναξιότητά μας, δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά. Γι' αυτό το λόγο, αυτό προσπαθούμε να σας δώσουμε, να καταλάβετε και να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι η ανάληψη είναι η οικογένειά μας, είναι η ενορία μας. Πρέπει να τη στηρίξουμε, πρέπει να έρθουμε κοντά μας. Και ο καθένας θα μπορεί να συγχωρεί με τον άλλον. Και το συγχωρεί θα το πάρουμε με την κυριολεκτική του έννοια. Είναι δύσκολο να συγχωρώ. Αλλά είναι και θεϊκό. Ο Κύριος μας μπόρεσε και συγχώρεσε όλους στο Σταυρό του. Και εμείς νομίζω ότι με τις αδυναμίες μας, με τα λάθη μας, μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια εδώ, στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι αυτή που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε οικογένεια, η Εκκλησία είναι αυτή που θα μας διδάξει και την παράδοση, γιατί παράδοση χωρίς Εκκλησία δεν υπάρχει. Η Εκκλησία θα μας διδάξει και το θέατρο, η Εκκλησία θα μας διδάξει όλα, αρκεί να μπορέσουμε κι εμείς να υποστηρίξουμε την οικογένειά μας, την ενορία μας. Και πάλι σας ευχαριστώ, παιδιά, για όλη τι κάνετε. Σας ευχαριστώ και εσάς. Σας περιμένουμε να δείτε ενεργή το έργο της ενορίας μας και εσείς θα πηγήσεις κεντά 28 Μαΐου έχουμε τις λήξεις των καθηγητών σχολείων με χοροδίες εδώ, τα δείτε λίγων χορευτικά και μια έκπληξη για τους μικρούς μας φίλους. Μην ξεχνάτε την πανηγυρή μας 24 μέρα Τετάρτη και 25 κυριόμενος μέρα της αναλήψεως. Σας περιμένουμε να εορτάσουμε τον αναλυφθέντα κύριό μας. Να ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Εμμανουήλ που είναι κριτικός εδώ από τον Άγιο Πατελήμον να κερδίσουμε τους μαθητές και την παρουσία του. Και τον πατέρα Γιώργο τον Καλαμάδη από την Πατελήμια. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην σας κουράζω άλλο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Στο Ερβανιδί λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Χρόνια πολλά στις Μανούλες. Χρόνια πολλά.